Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 23 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με μια είδηση από την Ορεστιάδα, εκεί όπου μια μεγάλη επιτυχία πιστώθηκαν σήμερα τα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης. Πρόκειται για τον εντοπισμό 140.000 πακέτων τσιγάρα, τα οποία είχαν προορισμό τη Βουλγαρία και είχαν αποθηκευτεί σε φορτηγό ψυγείο που είχε σταθμεύσει στον οικισμό του Αρμενίου. Το κόστος του εμπορεύματος υπολογίζεται περίπου σε 500.000 ευρώ. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ενός φορτηγού ψυγείου είχαν κρύψει οι επιτίδη τις κούτες των τσιγάρων που είχαν σκοπό να εξάγουν στη Βουλγαρία. Το φορτηγό ήταν σταθμευμένο για πολλές μέρες σε κάποιο σημείο του οικισμού Ορμένιο στο Βόρειο Εύρο και η παρατηνόμενη ακινησία του κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών. Έτσι τέθηκε υπό παρακολούθηση για αρκετές ημέρες και οργανώθηκε μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών αστυνομικών. Εν τέλει, αποφασίστηκε ο έλεγχος στο φορτηγό, ο οποίος αποκάλυψε το μυστικό του, το οποίο δεν ήταν άλλο από τα 140.000 πακέτα τσιγάρων, τα οποία είχαν συσκευαστεί σε μεγαλύτερες κούτες και είχαν κρυφτεί μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτηγό φέρει βουλγαρικές πινακίδες και ο απότερος στόχος ήταν η μεταφορά του εμπορεύματος στην πόλη Στάρα Ζαγόρα της γειτονικής Βουλγαρίας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι λαθρέμποροι επιχείρησαν να περάσουν με το φορτηγό προς τη Βουλγαρία, ωστόσο δεν το κατάφεραν με την πρώτη φορά και γι' αυτό το λόγο το άφησαν στο Ορμένιο, με σκοπό όμως να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία και να οργανώσουν εκ νέου την παράνομη μεταφορά. Το εμπόρευμα φυσικά έχει κατασχεθεί, όπως και το φορτηγό, και τώρα μέσω των πινακίδων του αναζητείται ο ιδιοκτήτης, αλλά εδώ η ιστορία περιπλέκεται πολύ, καθώς το όχημα ανήκει σε εταιρεία η οποία είναι κυπριακών συμφερόντων και οι αστυνομικές αρχές πρέπει να διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα ώστε να βρεθεί η άκρη του νήματος. Οι προσπάθειες εισαγωγής ή εξαγωγής τσιγάρων στους μεθοριακούς σταθμούς του Εύρου είναι συχνές, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα εμπορεύματα γίνονται αντιληπτά και οι δράστες συλλαμβάνονται. Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι από τις σοβαρότερες που έχουν καταγραφεί δεδομένης της ποσότητας των τσιγάρων, το κόστος των οποίων υπολογίζεται κατά προσέγγιση στο 500.000 ευρώ.